Το πλαίσιο της αδελφοποίησης των Δήμων Κυθήρων και Πύλων Έστωρος, έχοντες και οι δύο Δήμοι ως κοινή προστάτηδά τους στην υπεραγία Θεοτόκο τη Μυθιδιώτισσα, αλλά και έχοντας και έναν ακόμη πνευματικό δεσμό, την παρουσία στην χώρα των Κυθήρων και στο νησί αυτό του Οσίου Θεοδόρου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη της Κορώνης και ανήκει στη χωρία των εν Μεσσηνία διαλαμψάν των Αγίων, η Ιερά Μητρόπολη της Μεσσηνίας συμμετέχουσα στην χαρά αυτή της αδελφοποίησης των δύο Δήμων, θα υποδεχθεί δύο ιερά προσκυνήματα, δύο ιερά σεβάσματα εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων. Το παλαιότερο έκτυπο της εικόνος της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας του 14ου αιώνος και την κάρα του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοδόρου του εκ Κορώνης και εν Κυθήρης Ασκήσαντος. Και επειδή οι κάτοικοι της Καλαμάδας ίσως να δυσκολευτούν να μεταβούν στην Πύλο και στην Κορώνη, όπου ήταν αρχικά ο σχεδιασμός να γίνει η υποδοχή, για τούτο το λόγο θα γίνει η υποδοχή και στην πόλη της Καλαμάτας την 5η 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου, όπου θα παραμείνουν τα ιερά προσκυνήματα μέχρι και νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, οπότε και θα αναχωρήσουν για την πόλη της Πύλου. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνει πάλι υποδοχή στην πόλη της Πύλου, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου είναι αποτεθησαυρισμένη και η δική μας ιερά εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της Πύλου, της Πολιούχου, και θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κυρίου Σεραφείμ. Το βράδυ θα λάβει χώρα η αδελφοποίηση των δύο Δήμων και εν συνεχεία στις 10 θα ξεκινήσει η ιερά αγρυπνία στον ναό της Πύλου προς τιμήν της υπεραγίας του Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και του Οσίου Θεοδόρου. Νωρίς το πρωί της Κυριακής, πλέον 16 του μηνός Ιουνίου, 7 η ώρα θα αναχωρήσει η πομπή από την πόλη της Πύλου. Γύρω στις 8 παρατέταρτο υπολογίζουμε να βρισκόμαστε στην πόλη της Κορώνης, όπου θα γίνει η υποδοχή στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Ελεήστριας, στο κάστρο της Κορώνης, και θα τελεστεί η δυσαρχιερατική θεία λειτουργία και από τους δύο Μητροπολίτες, δηλαδή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Χρυσόστομο. Θα είναι ευχής έργων να παρευρεθούμε όσοι και όπου μπορούμε, είτε στην Καλαμάτα, είτε στην Πύλο, είτε στην Κορώνη, προκειμένου να αποδώσουμε τον δέοντα σεβασμό και την τιμή στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και να τιμήσουμε και το καύχημα της περιοχής μας, τον Όσιο Θεόδωρο, τον Κορωναίο, ο οποίος ασκήτεψε και άθλησε στην πόλη και στην χώρα της νήσου των Κυθήρων, όπου και η ομώνυμος Ιερά Μονή του Οσίου Θεοδόρου. Εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, προκειμένου και οι προσκυνητές να μην ταλαιπωρηθούν λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων τις οποίες αντιμετωπίζουμε, αλλά και όλοι να λάβουμε την ευλογία από τα ιερά προσκυνήματα.